αποδείξει έμπρακτα ότι οι παρεμβάσεις που κάνει στις ήδη υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και η δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελούν βάση, σκέψη και προϋπόθεση για την αθλητική καθημερινότητα όλων των δημοτών αλλά όλων και του σωματιακού αθλητισμού. Κανείς δεν μπορεί να μην βλέπει σήμερα ένα στολίδι το γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου, ένα καινούριο γήπεδο της Λεπενούς, ένα καινούριο γήπεδο του Αγιάννη του Ριγανά, μία ανάπλαση στο ΔΑΚ Αγρινίου, μία ενεργειακή αναβάθμιση στο κλειστό της του ΔΑΚ, μία μεγάλη και σημαντική παρέμβαση στα γηπεδάκια 5 του 5 της πόλης, μία μεγάλη παρέμβαση στους αύριους φόρους όλων των δημοτικών σχολείων της πόλης, αλλά και κατ' επέκταση των ενωτήτων. Όλα αυτά λοιπόν και να σας πω και μια είδηση ότι σε λίγο διάστημα, νομίζω στις 4 με 4 Ιουλίου, δημοκρατείται και η αντικατάσταση του Ταρτάν, που ήταν μια απέτηση όλων των δημοτών για να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητα τους στην αθλητική, αλλά και να δώσουμε στους συλλόγους μας καλύτερες βάσεις, καλύτερες αθλητικές μέρες, θα έλεγα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα. Όλα αυτά γίνονται για να μπορούμε να διεκδικήσουμε μεγαλύτερες πανελλήνιες και πανευρωπαϊκές, όπως είπατε, στη Λίμνη Στράτου, αθλητικές διοργανώσεις. Αυτή είναι η σκέψη μας, αυτός είναι ο στόχος μας, αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν αρκετή δουλειά, ισχυρός φακέλος. Είμαστε σε κουβέντα και με άλλες ομοσπονδίες για άλλα σπορ. Δεν θα μπορέσει τώρα να σας πω κάτι, γιατί δεν είναι κάτι που έχουμε που να ανακοινώσουμε, αλλά είμαστε, θεωρώ, σε αρκετά σωστό δρόμο.